Η αφορμή που για πολλωστή φορά καλούμε τους δημοσιογράφους στο γυροκομείο έχει να κάνει με μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του γυροκομείου που δίνει σε εργολάβους την καθαριότητα του γυροκομείου. Αξίας, η εργολαβία αυτή είναι αξίας 110.000 ευρώ. Ήρθαμε, κάναμε παράσταση στο γυροκομείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και καταρχήν διαμαρτυρηθήκαμε γιατί η απόφαση ήταν ομόφωνη. Ο κύριος Παπαντονάκης, ο οποίος είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ, ο Νίκος ο Παπαντονάκης, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος, είπε ότι ουδέποτε συνένεσε σε αυτήν την εργολαβία και απόρρισε γιατί το όνομά του ήταν γραμμένο και η απόφαση για να δοθεί η εργολαβία της καθαριότητας ήταν ομόφωνη. Η διοίκηση του απάντησε ότι έγινε λάθος και σβήστηκε το όνομα. Ήρθαμε εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυροκομείου δηλώσανε ότι δεν ήταν κατάλληλα ενημερωμένοι και ότι θα επανορθώσουν. Αυτό το δημοσιοποιούμε, ας πράξει ο κάθε σύμβουλος τα δέοντα και ας ανακαλέσει την υπογραφή του. Λοιπόν, ζητάνε, δίνουν εργολαβία 110.000 στην καθαριότητα του γυροκομείου, ενώ πριν λίγο καιρό εγκρίθηκε, ζήτησε το γυροκομείο 8 μήνες θέσεις και εγκρίθηκαν από την περιφέρεια. Στις 8 μήνες αυτές θέσεις, επίσης θα σας δώσουμε όλα τα παραστατικά, δεν ζητήθηκε καμία θέση ΥΕ καθαριότητας. Καταγγέλουμε και αυτό επίσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν του Γυροκομείου, ενώ ζήτησε 8 μήνες συμβάσεις και εγκρίθηκαν όλες, καμία θέση δεν ζήτησε ΥΕ καθαριότητας. Ενώ το 2017 είχε ζητήσει 1 8 μήνη και είχε πάρει, το 2016 είχε ζητήσει 3 και είχαν εγκριθεί. Λοιπόν, 3, 1, καμία και ερχόμαστε στο ότι δίνουν την εργολαβία σε ιδιώτη. Δίνουν εργολαβία την καθαριότητα. Καταγγέλουμε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Αναρωτιόμαστε πόσο ενήμερο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο σας ενημερώνουμε ότι θα κάνει παράσταση το σωματείο μας. Ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο το γυροκομείο που έχει έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού είναι τραγική σε παντού, παντού. Έχουν μπει λογιστικά γραφεία, έχουν μπει καθαριότητες, έχουν μπει εργολάβοι στην κοπή δέντρων. Η κατάσταση έχει πάει στο απροχώρητο. Ζητάμε μόνιμες προσλήψεις. Εδώ πέρα βλέπουμε στο γυροκομείο ότι κατακοδοκούν ούτε οι 8 μήνες περνάνε και ξαναλέω ότι το καταγγέλουμε. Θέλω να πω ότι, να θυμίσω ότι οι προσλήψεις εδώ πέρα γίνονται με ανταποδοτικά, δηλαδή πληρώνει ο κάθε ο ΕΟΠΗ για κάθε τρόφιμο ηλικιωμένο νοσήλια, ημερήσια νοσήλια και επίσης κρατάει το γυροκομείο που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το 75% της σύνταξης του κάθε ηλικιωμένου. Υπάρχει λοιπόν μία ανατροφοδότηση άμεση από τους ίδιους τους τροφίμους, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, από τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, γιατί δεν προβλέπονται, τα μνημόνια λένε ότι μας φύγανε, γιατί δεν απαιτούμε μόνιμες θέσεις. Οι επιστολές που στέλνει ενίοτε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυροκομείου και που με έκπληξη μάθαμε ότι δημοσιοποίησε σήμερα και έστειλε καινούρια ο Δήμαρχος Χανίων, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από το ότι βάζει το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Κανένας Δήμος δεν έκλεισε για να ζητήσει μόνιμο προσωπικό, καμία παράσταση διαμαρτυρίας δεν έγινε, αλλά μόνο επιστολές κομιλφό για να πούνε ότι κάτι κάνουμε. Δεν μπορούμε άλλο να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση. Οι 5 συναδέλφισσες που δουλεύουν σαν καθαρίστριες εδώ πέρα κάνουν και τη δουλειά της πλύντριας, κάνουν και τραπεζοκόμους, δεν φτάνουν. Δεν είμαστε απέναντι σε κανένα. Όμως, τα Χανιά με 2 υπουργούς, με 4 βουλευτές και με ένα υπουργό, υφυπουργό υγείας που λέει συνέχεια ότι διορίζει,
Ας ξεκινήσει να διορίζει εδώ, που είναι και ανταποδοτικά, μόνιμες θέσεις εργασίας. Το γυροκομείο πλέει, είναι στη χειρότερη κατάσταση. Είμαστε σε μία ένταση, είναι αλήθεια, γιατί είδαμε ότι μόλις είπαμε για τη συνέντευξη τύπου, αμέσως οι δημόσιες σχέσεις του Δημάρχου δώσανε την επιστολή. Μία επιστολή, ξαναλέω, δεν αρκεί. Βάζει το ζήτημα κάτω από το χαλί και ούτε καν το χαϊδεύει. Ζητάμε, απαιτούμε από τον Πολάκη να έρθει να δει την κατάσταση άμεσες μόνιμες προσλήψεις. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες των μνημονίων. Ούτε το 1:3 είναι, έχει γίνει στους Δήμους πρόσληψη, ούτε το 1:5. Τίποτα δεν έχει γίνει. Καμία ΠΕΔ, καμία ΚΕΔΕ δεν έκλεισε κανένα Δήμο. Μας κοροϊδεύουν όλοι και κοιτάνε τις καρέκλες τους. Εμείς δεν θα έρθουμε απέναντι σε κανένα που είναι στην ίδια κατεύθυνση να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό. Ερωτάμε όμως τον κύριο Κουκλάκη και κάθε σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυροκομείου, γιατί δεν βάλανε στα 8 μήνα καμία θέση ΥΕ καθαριότητας. Και επίσης με αναγκάζεται τώρα, και δεν θα το ήθελα, αλλά το κάνω με όλη τη γνώση του λόγου και της σοβαρότητας, όταν ήρθα στο Διοικητικό Συμβούλιο προφορικά και τους είπα ότι δεν προκηρύξανε θέση οχτάμινου, προφορικά μου είπε εμπλεκόμενος ότι θα με πάει στον εισαγγελέα και είπε ότι δεν τους το επέτρεψε ο Επίτροπος. Πήγαμε λοιπόν σαν Διοικητικό Συμβούλιο στον Επίτροπο, σας το καταγγέλω επώνυμα, και ο Επίτροπος Χανίων είπε ουδέποτε εγώ απαγόρευσα να πάρθει οχτάμινο ΥΕ καθαριότητας. Ήμουνα παρούσα, το είπε σε μένα ο Επίτροπος και το καταγγέλουμε. Μήπως λοιπόν κάποιοι παραπληροφορούν τους συμβούλους εδώ μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο? Δεν είναι η θέση μας να πούμε ποιοι είναι αυτοί, να κάνουμε τους αστυνομικούς. Η θέση μας είναι να καταγγείλουμε αυτά που ζούμε. Χρησιμοποιήθηκε το όνομα του Επιτρόπου. Ο Επίτροπος αρνείται ότι απαγόρευσε έστω και τα οκτάμινα και γι' αυτό γυρνάμε ξανά εδώ με έμφαση και λέμε μόνιμο προσωπικό τώρα.